Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στους Gamehauntings. Καλώς Πάκο, δίπλα μου είναι η Χέλενα. Σήμερα είμαστε Act 3. Πάμε για τον Dominus. Αλλά πριν πάμε στον Dominus, θα πρέπει να πάρουμε το πρώτο μας Ascendancy. Ascendancy είναι, αυτό είναι το Path of Skill, το Path of 3. Και αναλόγως στο τι κλάση θες να ακολουθήσεις. Δηλαδή έχουμε τώρα, εμείς είμαστε Wizard, είμαστε Witch, έτσι. Αλλά υπάρχει ο Necromancer, υπάρχει ο Elementalist, υπάρχουν διαφόρων ειδών build τα οποία μπορείς να ακολουθήσεις. Είναι ουσιαστικά τι ειδικότητα θα πάρουμε. Ας πούμε, εμείς θέλουμε να γίνουμε Necromancer. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να έρθουμε στο Act 3, όταν είμαστε στο Act 3, και αφού έχουμε, μέχρι να έρθουμε στο Act 3, έχουμε ξεκλειδώσει και έχουμε βρει όλα τα κομμάτια του Labyrinth. Εδώ δηλαδή τα έχουμε κάνει όλα αυτά και τα 6. Ξεκλειδώνουμε το πρώτο μας Λαβύρινθο. Οπότε πρέπει να πάμε στο Act 3. Πηγαίνουμε εδώ πέρα στο Λαβύρινθο. Όπως βλέπετε, πρέπει να ολοκληρώσει και τα 6 κομμάτια που τα βρίσκει ενδιάμεσα. Και πρέπει να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας Λαβύρινθο για να ξεκλειδώσουμε το πρώτο Ascendancy. Let's go. We know for the delay. Let's just go and fucking play. Oh yeah. Πάμε. You stand before the gates of the Lord's Labyrinth. Within these walls, the Lady of Justice doth preside. She shall weigh your mind in one hand, your heart in the other. Should she find you wanting, death shall be your sentence. Should she find you worthy, you will be given the loyalty and love of an empire. Θα γίνουμε εγώ Άρθιμις. The future of the empire rests in her quickly and trust completely. And may you find the ending that you deserve. Λοιπόν, ελπίζουμε να μην βρούμε το ending που μας deserve. Το ending που μας κάνει deserve να είναι να είμαστε επιτυχείς. The just goddess presides over us all. The future of the empire rests in her even hands. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας λαβύρινθο. Οπότε ερχόμαστε εδώ. Όπως βλέπετε, έχει για level 33 που ολοκληρώσαμε και τα 5, 6 μάλλον. Θα το κάνουμε όταν θα είμαστε level 40 και πάνω, όταν είμαστε level 50 και πάνω, και το τελευταίο όταν είμαστε level 68 και πάνω. Activate. Justice will prevail. Και φυσικά μετά κάθε λίγο λιγάκι αλλάζουν τα Labyrinth. Υπάρχει και σελίδα η οποία μπορείς να πας να δεις πώς αλλάζουν τα Labyrinth, να ξέρεις τι Labyrinth θα έχει κάθε μέρα, το οποίο θα σας το βράω κάτω στα σχόλια, και μπορείς να δεις απλά να κάνεις farming. Ελπίζουμε ότι θα πάμε καλά και ότι δεν πεθάνουμε. Βεβαίως. Λοιπόν. Ωραία. Ουσιαστικά στο Λαβύρινθο πρέπει να ενώσουμε τα. Έχει διάφορα τμήματα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Πρέπει να φτάσουμε στο τέλος, όπου θα αντιμετωπίσουμε και τρεις φορές. Υπάρχει ένα Big Boss στο Λαβύρινθο. Ο οποίος σκοπός μας είναι να σκοτώσουμε αυτό το Big Boss. Πήγαμε. In the impressionable youth of my reign. I was encouraged to believe in the precious nature of my imperial blood. The divine claret, as one fool of a courtier would repeat with tiresome regularity. Unfortunately, my divine claret refused to pour from one cup to another. Να σηκώσουμε τα ζόμπι μας, μπορούμε να σηκώσουμε 5, να σηκώσουμε τα σπέτρους, να σηκώσουμε ένα. Who then to choose as my worthy successor, with the candidates on hand either mediocre at best or maniacal at worst, I found myself in quite the quandary. That's when fortune took me by the hand and led me to a forgotten tome on a forgotten shelf in the quietest corner of San Library. A tome entitled Ancient Traditions of Asmerian Ascendancy. Πήγαμε. The rest, one might say, is history. When I'm ready, and not before.
Okay, πάμε. Φυσικά αυτός είναι πιο μικρός λαβύρινθος σε σχέση με τους άλλους μετά. Πάνε ζάχο σπίτι. Σ' άλλους δεν αρέσουν οι λαβύρινθοι, εμένα μου αρέσουν, είναι καλοί οι λαβύρινθοι. Απλά δεν είναι πάντα εύκολο γιατί έχει και παγίδες μες στο λαβύρινθος και είναι δύσκολο, μπορεί να χάσεις. Και το θέμα είναι ότι άμα χάσεις μια φορά, ξανά την αρχή. Είχαμε μετά, αυτό ήτανε. Αυτά εδώ πέρα κόβουνε, άστα να πάει. Και ο λόγος που ήρθαμε εδώ είναι γι' αυτό εδώ. Όπω κόβουν αυτά τα ρημάδια. Δεν μπορώ να φύγουμε κιόλας, δεν μπορώ να πάμε στο να κάνουμε... Να κάνουμε... να ανοίξουμε πόρτα να πάμε πίσω, θα το χάσουμε.
Εδώ πέρα τώρα σου δείχνει που πας. Εδώ τώρα πάμε στο boss. Πάμε στην πρώτη φάση του boss. Θα συναντήσουμε για πρώτη φορά τον boss. Πήγαμε. Μην ξεχνάτε επίσης πάρα πολύ να παίρνετε το crafting recipe εδώ πέρα, το οποίο βοηθάει. Στο stash μπορείτε να αφήσετε πράγματα για να μην τα κουβαλάτε μετά, ή άμα χάσετε για να μην τα χάσετε τελείως, γιατί άμα τα χάσετε τα χάσαμε. Είχαμε. Αυτό που πήραμε ήταν πριν ότι the next lieutenant you θα σκοτώσουμε θα κάνει και kill instantly, το οποίο είναι καλό. Ωραία, λοιπόν πάμε. Πάμε και ο Θεός βοηθός. Γράφει εδώ. Ναι, αυτό είναι το stash, ωραία. Ωραία, το πήραμε το recipe. Α, να μιλήσουμε και εδώ. Να ακούσουμε εδώ πέρα τι θα μας πει. The Asmeri were the first culture known in history to use trials. The Asmeri were the first culture known in history to use trials of strength, wisdom and spirit to select its chieftains. The first Lord's trial was a rough-hewn maze festooned with wild animals and brutal traps, crafted to test aspiring Asmerian leaders body, mind and soul. In conquering the adversities of the maze, a champion proved they were capable of bearing the crushing burden of chieftainship. The first trials. Μάλιστα, μας λέει την ιστορία. Πάμε. Και είναι η πρώτη φάση του που θα συναντήσουμε το πρώτη φάση του boss, ουσιαστικά. Rise to the occasion. Surviving descriptions of the Labyrinth that tested and proved the work of the Russo Prima Imperialis. I imagine this quite something. Such resilience. Έφυγε. Την πρώτη φάση την βγάλαμε. Την πρώτη φάση του boss την βγάλαμε. Τώρα φεύγει αυτό, θα ξαναρθεί μετά, θα ξανασυναντήσουμε. Πάμε. Αυτό θα το κάνουμε άλλη μια φορά και θα πάμε στη τελική φάση του. Πρέπει να το σκοτώσουμε όντως. Υπόψη, αν πεθάνουμε, πεθάναμε. Τέλος, πάπαλα, είχαμε. Έχει και διάφορους, κάτι διάφορους γρίφους εδώ πέρα, τα οποία άμα τα ανοίξεις σου ξεκλειδώνουν ένα treasury room, αλλά είναι λίγο tricky γιατί μπορεί να πεθάνεις για πλάκα. And only one emperor. Θα ξεκλειδώσουμε αυτή την πόρτα, με λίγα λόγια. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κάνουμε τους όλους τους μοχλούς.
ready and not before. Και έτσι πήραμε και Cobalt Gel, πήραμε και το 3. Αυτό το 3 ζουμπ κι. Τώρα άμα θέλουμε από εδώ φεύγουμε. Άμα θέλουμε. Και προχωράμε στο δεύτερο boss. Εγώ μέσα τι κάνω την βλακία μου και θα πάω να δοκιμάσω μπας και μπορώ να το κάνω. Με κίνδυνο να χάσουμε φυσικά. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Παραλίγο. Παραλίγο. Γιατί. Ας κάτσουμε να ρεμίσουμε λίγο, γιατί δεν μας λέει καλά. Να ανέβουν και λίγο τα πόσια μας. Παραλίγο τα χαλάμε. Φυσικά, άμα θέλεις να κάνεις μόνο τα boss, να πας να πολεμήσεις μόνο τον boss, να πας στις εξόδους, να τελειώνει η υπόθεση. Και να μην ασχοληθείς με τίποτα άλλο. Και βλέπεις, πάει από εδώ και πάει έτσι. Επίσης μπορείτε να δείτε το Λαβύρινθος στη σελίδα που θα σας βάλω από κάτω, μπορείτε να δείτε το Λαβύρινθος να καταλάβετε ακριβώς τι έχει να κάνει ο Λαβύρινθος. Για να μπορείτε να ξέρετε τις παγίδες και αυτά. Παραλίγο. Ουουου! Heart of the Gargoyle. The next Gargoyle you hit will be killed instantly. Αυτά υποτίθεται σε βοηθάνε. Σε βοηθάνε. Υποτίθεται καθόλου τη διάρκεια που είσαι στο Labyrinth. Γιατί έχουμε μαζέψει δύο. Έχουμε μαζέψει. Τώρα το σκοτώρα το χρησιμοποιήσαμε το προηγούμενο και τη χτυπήσαμε κάποιο λουτέλαν κατευθείαν. Το επόμενο Gargoyle που θα βγει θα πέσει με τη μία. Τώρα το θέμα είναι πως φεύγουμε από εδώ πως θα πεθάνουμε. Ωραία, πάμε. Εδώ. Καταφέραμε. Παραλίγο όμως. Barely. Και πάμε να πολεμήσουμε τον boss. Δεύτερη φορά. Είμαι κοροϊδεύει. When the time comes to strike, επίσης μην ξεχνάτε να παίρνετε το recipe. Άμα έχει recipe. Και καλό να αφήνετε σωστά σε ό,τι έχετε πάρει για να το πουλήσετε μετά. Γιατί άμα χάσουμε, το χάσαμε. Θα χάσω, δεν έχω πόση. Some things that slumber should never be awoken. Withstand the siege.
loyal must be avenged by the goddess. What ambition! Ουχου, το βγάλαμε. Δεύτερη φορά. The emperor who sits alone on his throne. Ωραία, πάμε. Το καρκόλι το πρώτο, επειδή πήραμε εκείνο, πήραμε το λαβύρινθο, το έρισε με τη μία, είδατε. Με τη μία έπεσε. Τώρα είμαστε εδώ. Πήραμε και ένα κέος. Άλλος λαβύρινθος εδώ πέρα έχει λάβα, η οποία καίει πολύ. Είναι locked, πρέπει να ξεκλειδώσουμε. Πρέπει να πάμε εκεί δηλαδή. Και είναι μόνο στο λαβύρινθο, θα πρέπει να πατήσεις τις. Είχαμε όσο fire resistance και να έχεις, πάπαλα. Σιγά σιγά. Παραλίγο. Όπα, παραλίγο. Φύγε, φύγε, φύγε. Όρους αφιλτερέσιον, Valor, Μπορέα, μάλιστα, nice. Πάμε εδώ. Δεν χρειάζεται να το κάνεις όλο το λαβύρινθο, μπορείς όμως άμα θες να το κάνεις όλο το λαβύρινθο. Silver key. Εδώ πέρα το silver key έχει silver key για μια, και έχει μια silver door, την οποία είναι γεμάτο λαβύρινθους. Υποτίθεται πας το κάνεις και σου δίνει κάποια καλούδια. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Υπάρχει πίσω να χάσουμε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Άμα χάσουμε, χάσαμε.
when I'm ready and not before. Τον σετάκι. Να το silver key. Τα τσεστάκια ανοίγεται από και που, γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Εδώ τι που πάμε τώρα. Εδώ πέρα πάμε. Το πήραμε το silver key και τώρα πρέπει να υπάρχει κάπου silver door, την οποία πρέπει να ανοίξουμε. Να το. Ξεκλειδώσαμε το κλειδί. Πήραμε το κλειδί με τα χίλια ζόρια. Και τώρα μπορούμε να πάμε στο δωμάτιο και ξεκλειδώσαμε το silver door για να πάρουμε εδώ πέρα, θα έχει λογικά κάποια καλούδια. Αυτά. Όλο πράγμα έγινε για αυτό το πράγμα. Όλο αυτό. Οπότε ναι, άμα αισθάνεστε confident ότι το έχετε και πιστεύετε ότι μπορείτε να το κάνετε, το κάνουμε. Εννοείται. Τώρα φεύγουμε όμως. Προχωράμε. Ήταν πιο κίνδυνο, γιατί είδατε ότι είναι μέσα στις παγίδες. When I'm ready and not before. Τίποτα, φεύγουμε. Πάμε. Σιγά σιγά οδεύουμε προς τον boss. Κατεβαίνουμε κάτω και μετά πάμε στον boss. Έχει μια διαδικασία ο Λαβύρινθος, δεν είναι απλό. Έχει, θέλει χρόνο. Γυρίσαμε πίσω και προχωράμε. Τι έχει εδώ? Πάμε γρήγορα.
Αυτό πέρα κάνει τζιζ. Βιάστηκα, κακώς βιάστηκα. Και πού πάμε? Πάμε Silver Key. Δεν θέλουμε Silver Key όμως, κανονικά εμείς. Πιστεύω να φύγουμε. Πάμε εδώ. Εδώ τι έχει? Είναι το μποσάκι. Είναι το μποσάκι. Φύγαμε. Πάμε. Δεν θα πάμε στο άλλο Silver Key γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε και θέλουμε να πάρουμε το πρώτο ασένταση. An aspirant can afford to be promising. An emperor must keep those promises. Αφήνουμε τα πάντα, θα τα δούμε μετά. Ωραία. Τι λέει εδώ? The custom of the Lord's trial was upheld throughout the founding years. Μάλιστα, και έχει και ένα πόημα εδώ. The warrior down a path that wound and twisted. Τι είναι? Lieutenant of the Maze. Αυτός τι είναι εδώ? Δεν μ' αρέσουν, Green Blade. Δεν μ' αρέσουν καθόλου, δεν μ' αρέσουν. The warrior closed his eyes. Πάμε. Feel the warmth of the sun on his back. You must navigate your empire through troubled waters. Now the warrior staggers. Τώρα είναι στιγμή της αλήθειας. There is no escape. The bitterness stings his weeping eyes. The fire roars in his belly, consuming him. The warrior will not ascend. Φωτώσαμε και τον Λουτένετ. Claim your inheritance. Πόσα έχει ακόμα? Δεν έχει πολύ. Δεν έχει πολύ. Κοντοστόν, το φάγαμε. Λε προφεσιονάλε. Οπότε τώρα θα κάνουμε το πρώτο μας ασένταση. Μας έβασε, μας πέτασε ένα treasure key, το οποίο το χρειαζόμαστε, θα δείτε γιατί. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσαμε. Έχουμε δύο treasure key, τα οποία θα δείτε για ποιο λόγο τα χρειαζόμαστε. Καταθέμα αυτά. Λοιπόν, τώρα αφού σκοτώσαμε αυτόν τον boss, το τέτοιο προχωράμε στο πίσω στο θησαυροφυλάκι που έχει. Έχουμε δύο treasure key, τα οποία με τα δύο treasure key θα μας δώσει το δικαίωμα να ανοίξουμε δύο από αυτά τα Izaros treasures chest. Έναν αυτό, πήραμε αυτό και αυτό και ένα θα είναι και αυτό. Πήραμε αυτό, αυτό, αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε. Επίσης, μπορώ να αφήσουμε σωστά πράγματα και να σηκώσουμε τα αυτό εδώ πέρα που δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Πάμε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε craft ένα weapon. Πρέπει να είναι gloves, ναι. Και μας έδωσε στη 31 dexterity. Nice. Αυτό ακριβώς χρειαζόμασταν. Και επίσης πάμε να κάνουμε το πρώτο ασένταση. Altar of Ascendancy. Να το μας. Πήγαμε. Τώρα, σαν witch μπορείς να κάνεις τρεις διαφορετικές ειδικότητες να διαλέξεις. Μπορείς να είσαι witch occultist, elementalist και necromancer. Εμείς διαλέξαμε το build μας, θέλουμε να είναι Necromancer. Οπότε πάμε και διαλέγουμε. Μπορούμε να διαλέξουμε τρία, αν δεν κάνω λάθος. Ένα. Αυτό.
Διαλέγουμε ένα. Ascent. Και τώρα πάμε εδώ πέρα και αφού κάναμε ascent, έχουμε δύο ascendary points left. Μπορώ να πάμε εδώ, ένα. Οπότε τα μήνια μας δίνουν παραπάνω. Τα μήνια έχουν παραπάνω damage και aura effect. Και εδώ τα κάναμε και έτσι πήραμε. Πλέον είμαστε necromancer, δεν είμαστε απλός μάγος. Και γυρνάμε πίσω στο town. Αυτό είναι το Labyrinth. Ελπίζω να σας άρεσε. Και μόνο έτσι μπορείς να κάνεις το ασένταση. Μετά θα πρέπει να βρούμε τον... Δεν μπορούμε να πάμε στον ίδιο Labyrinth. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στα Lats. Θα μας δώσουν και θα πάμε να ξεκλειδώσουμε το μεγαλύτερο Labyrinth. Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να πάμε... Μπορούμε να πάμε να κάνουμε και αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε άλλα ασένταση. Απλά θα μπορούμε να το κάνουμε μόνο για το... Μόνο για να το κάνουμε farming. Δεν ελπίζω να σας άρεσε. Ό,τι έχει απορρίψει, έχετε κάτι ρωτήστε. Subscribe, like and share. Bye, bye.